Την ενεργειακή ασφάλεια τώρα θα πάμε μάλλον. Ναι, στην ασφάλεια θα μείνουμε. Θα πάμε να καλημερίσουμε τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηστάσου. Κύριε Χατζηστάσου, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, να κάνουμε αρχή. Αν θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο για αυτή την απόφαση των ΗΠΑ να άρουν το εμπάρκο όπλων κατά της Κύπρου. Μια πολύ σημαντική πολιτική ως επιτοπλής των απόφαση, ναι, από ό,τι φαίνεται. Είναι πολύ σημαντική. Βασικά, καθυστέρησε πάρα πολύ. Έπρεπε να γίνει προπολού. Αλλά εντάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβανόμενε την κατάσταση, ας πούμε, που έχει να κάνει με τη Ρωσία και την εξάρτηση ουσιαστικά δική του, σε κυρίως αμυντικό εξοπλισμό προς την Ρωσία, επιτέλους, ας πούμε, έχει κάνει αυτή την κίνηση, η οποία θα βοηθήσει. Νομίζω είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Αλλά εντάξει, θα πάρει χρόνο, ας πούμε, να υλοποιηθεί και είναι και τα. Οι λεπτομέρειες αυτής της υλοποίησης είναι και η συμβατότητα, ας πούμε, των εξοπλισμών των ρωσικού μαζί με αμερικανικό. Αλλά σίγουρα η Κύπρος είναι πολύ μικρή χώρα για να μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο, ας πούμε, στην Ανατολική Μεσόγειο προς την ασφάλεια της περιοχής. Αλλά είναι ένας πυλώνας σταθερότητας και είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεδομένου, ας πούμε, με τα βλητότητες που επικρατεί στην περιοχή, οι γειτονικές χώρες κυρίως. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε στο θέμα της ενέργειας, να δούμε λίγο την προσπάθεια που καταβάλλεται εδώ και μήνες, επί της ουσίας και θεσμοθετημένα, για να βρεθεί λύση με το οικόπεδο Αφροδίτη, το οικόπεδο 12. Πλέον ανέλαβαν τα κράτη, είναι γνωστό και πάμε σε μια νέα διαδικασία, σε ένα διεθνή οικόπεδο, θα αποφασίσει και το ύψος της αποζημίωσης και το ποσοστό, ενδεχομένως το οριστικό ποσοστό επί του οικοπαίδου. Τώρα, εσείς πώς βλέπετε την όλη διαδικασία και πόσο αισιόδοξος νιώθετε ή αισθάνεστε ότι θα λυθεί σύντομα αυτή η διαφορά? Εντάξει, έχει καθυστερηθεί πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Θα είχε προπολού, νομίζω, ξεκαθαρίσει. Ο εμπειρογνώμονα αυτέ είναι οι διαδικασίε που υπάρχουν στην πετροβιομηχανία εδώ και πάρα πολλέ δεκαετίε. Δηλαδή, είχαν αρχίσει από τη δεκαετία του 1920 και υπάρχουν θεσμοθετημένε διαδικασίε, τα λεγόμενα unitization agreements, τα οποία οι εταιρείε υιοθετούν. Άρα, θα μελετήσει ο εμπειρογνώμονα τα δεδομένα και από τη μια πλευρά και από την άλλη, δηλαδή από τι δύο γεωτρήσει που έχουν γίνει στο Αφροδίτη. Και το ζήτημα και γιατί εκκρεμεί είναι διότι τουλάχιστον στο ΙΣΑΙ που έχουν τα δικαιώματα η εταιρεία εκεί, διατείνεται ότι υπάρχουν, επεκτείνεται, ας πούμε, το Αφροδίτη και στην Ισραηλινή πλευρά. Εικάζεται ότι μπορεί να μην επεκτείνεται καθόλου, δηλαδή μπορεί να είναι και πιο λίγο από 10%, ας πούμε, αυτές οι ποσότητες που μπορεί να υπάρχουν. Και νομίζω ότι η κοινή γραμμή είναι εύκολο να βρεθεί, έστω και ένα μικρό ποσοστό, ας πούμε, για να κλείσει αυτή η υπόθεση, για να μπορεί η Chevron και η κοινοπρακτία της εταιρείας να προχωρήσει με την ανάπτυξη. Σε ποιο ποσοστό μας αδικεί η στάση του Ισραήλ αυτή τη στιγμή, θεωρείτε ως ειδικός, κύριε Χατζηστάσου? Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να έχουμε απόλυτο αριθμό εκεί, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε καταρχήν αν επεκτείνεται η ποσότητα φυσικού αερίου και στην ΑΟΣ του Ισραήλ. Αλλά και μια μικρή ποσότητα να εκτείνεται δεν είναι το τέλος του κόσμου, διότι αυτά είναι κάτι το οποίο γίνεται συχνά στη πετροβιομηχανία. Να θυμίσω η κλασική περίπτωση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Κουβέιτ, η οποία είναι μια ζώνη στην οποία επεκτείνονται στα σύνορα των δύο χωρών, στον Περσικό Γόλφο, το οποίο πάρα πολλά πεδία τα διαχειρίζεται η Chevron πάλι στην πτωσή, διότι είναι και από τη μια και από την άλλη πλευρά και προχωράμε την παραγωγή ή κατανέμονται οι πόροι. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με την Κύπρο. Δηλαδή, να προχωρήσει η Chevron να αναπτύξει το Αφροδίτη και θα πάρει μέρος των εσόδων, ας πούμε, και από την πλευρά του Ισραήλ. Τώρα θα μου πείτε, δεν δικαιούται, θα πρέπει να πάρει, ας πούμε, κάποιο ποσοστό. Αυτό είναι δύσκολο να το αποδείξει κανείς, διότι πρέπει να οριχτούν αρκετές γεωτρήσεις για να δούμε την έκταση στην οποία επεκτείνεται το Αφροδίτη. Αλλά βάζει των δεδομένων τα οποία πρέπει να μοιραστούν και από την Ισραηλινή εταιρεία και από την κοινοπραξία, ήταν η Noble Energy αρχικά, οι δύο γεωτρήσεις που έχει διεξάγει, δηλαδή εξερευνητική και επιβεβαιωτική, ώστε να καταλήξουν, ας πούμε, το ποσοστό το οποίο περνά από τη μία ως την άλλη. Δόθηκε η υπόθεση ένα οίκο. Αντιλαμβάνομαι ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να αποδεχτούν την έκθεση που θα παρουσιάσει αυτούς ο οίκος. Σε ποια δεδομένα, στη βάση ποιων δεδομένων, δηλαδή είναι 10, είναι 8, είναι 5, τι ακριβώς
Πώς θα καταλήξει ο οίκος? Αυτό έχει να κάνει με την περιχαράμωση του πεδίου, δηλαδή την έκταση, ας πούμε, του φυσικού αέριου που επεκτείνεται, το βάθος, το πάχος, δηλαδή γίνεται μια εκτίμηση των ποσοτήτων που υπάρχουν σε αυτό το σημείο. Και το μεγάλο ερώτημα είναι γεωγραφικά πώς κατανέμεται αυτό. Άρα σε αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστούν, ας πούμε, και οι πιέσεις από τις δοκιμές παραγωγής που έχει διεξάγει η Noble Energy. Δηλαδή πρέπει να μαζέψει αυτός ο εμπειρογνώμονας όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και από τις δύο πλευρές, ώστε να αποφαθεί κάτι σαν ένα... Η τεχνολογία δεν μας βοηθά να δούμε ακριβώς, να κάνουμε χαρτογράφηση ακριβώς αυτού του ποσοστού και τα λοιπά, για να καταλήξουμε? Και αν μας βοηθά, γιατί δεν καταλήξαμε από μόνοι μας? Ακριβώς, οι δοκιμές παραγωγής μας βοηθάνε σε κάποιο βάθμο, αλλά υπάρχει και βεβαιότητα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι σε βάθος, ας πούμε, σχεδόν 4.500 μέτρων κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας. Άρα υπάρχει και βεβαιότητα ακόμα και για τις μετρήσεις διαγραφειών, τα λεγόμενα log measurements, αλλά επιπλέον και για τα σεισμικά. Σίγουρα οι δοκιμές παραγωγής είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις καλύτερη εικόνα, καθαρότερη εικόνα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ποσοστό αβεβαιότητας το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, δεδομένου ότι αυτό όταν η ευστήραση είναι ρηγματωμένος. Δηλαδή υπάρχουν ρήγματα τα οποία. Κατανοητό. Είναι δύσκολο. Κάθε ποσοστό τι αξία έχει? Το 1%, το 2%, γιατί το ζήτημα δεν είναι. Πού θα τραβήσουμε τα όρια και πού θα τα χαράξουμε, αλλά τα λεφτά, έτσι. Ναι. Είναι 4,3 εκατομμύρια το Αφροδίτη, άρα 10% μεταφράζεται σε 0,443, να πούμε, περίπου μισό τρισεκατομμύριο στη χειρότερη περίπτωση, διότι εικάζεται ότι είναι λιγότερο από το 10%, ας πούμε, το οποίο έμπηκε στην ΑΟΣ του Ισραήλ. Αυτό θα έχει να κάνει και με την ανάπτυξη. Είναι δύσκολο να βάλει κάποιος αριθμός αυτό, αλλά μισό. Γιατί συζητούνται λεφτά, μας έχει προταθεί κάτι. Ναι. Το κόστος του φυσικού αέρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ψηλό και αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό μπορεί να πούμε και στη χοντρικά. Αν εκτιμήσουμε, ας πούμε, αρχικά τα έσοδα θα είναι περίπου 20 δισεκατομμύρια, φανταστείτε θα είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, να πούμε, από κυριακή πλευρά. Δηλαδή και 5% να είναι να μεταφράζει σε ένα δισεκατομμύριο, πάλι δεν είναι ένα μελητίο ποσό. Είναι κάτι το οποίο είναι υπολογίσιμο. Και η ανάπτυξη αυτή δεν θα γίνει από την Ισραηλινή πλευρά, θα γίνει από την Κυπριακή πλευρά. Δηλαδή από τις εταιρείες της κοινοπραξίας, ας πούμε, Chevron, Delek κτλ. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα είναι οικονομικό το κομμάτι και γι' αυτό και καθυστέρησε και τόσο πολύ καιρό. Αλλά οι διαδικασίες αυτές είναι εδρεωμένες, πρέπει να υπάρχει καλή θέληση και σίγουρα αποδοχή των συμπερασμάτων. Δεν είναι δεσμευτικά, να πούμε, το πόρισμα του πυρογνώμονα, αλλά αυτό γίνεται σχεδόν επικαθημερινής βάσης στην πετροβιομηχανία. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι τυχαίο το γεγονός ότι ακριβώς την ίδια περίοδο, αυτές τις μέρες, χθες μάλλον, να δεν κάνω λάθος, φαίνεται να τα βρίσκουν, φαίνεται, δεν έχουν καταλήξει, Ισραήλ με Λίβανο, για τη διαφορά όσον αφορά την οριοθέτηση ΑΟΣ με τη μεσολάβηση και των Αμερικανών. Φαίνεται να τακτοποιούνται κάπως τα πράγματα στην περιοχή, παραμένοντας ως άταχτος παρατηρητής και ενοχλητικός, η Τουρκία ναι, αλλά σε πολλά ζητήματα και στην Αίγυπτο φαίνεται να τακτοποιούνται αρκετά ζητήματα. Είναι τυχαία όλα αυτά, κύριε Χατζηστάσου? Δεν μπορώ να πω ότι είναι τυχαίο. Έχει γίνει πάρα πολύ παρασκηνιακή δουλειά. Πολλά από τα στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζουμε, τόσο στην διαφορά, η οποία δεν είναι μεγάλη μεταξύ, ας πούμε, ως Ισραήλ και Λιβάνο. Άρα αντιλαμβάνεστε όμως πίσω από αυτά είναι και ο Άμος Χόπστάιν, ο οποίος είναι γνώστης των δεδομένων σε αυτή την περιοχή. Σίγουρα υπάρχει και ομάδα, ας πούμε, από τους Αμερικανούς. Το σημαντικό είναι ότι αντιλαμβάνονται και οι δύο πλευρές, και ο Λιβάνος και το Ισραήλ, ότι αυτά πρέπει να προχωρήσουν, ας πούμε, αυτές οι συμφωνίες. Μπορεί να βρεθεί μέση το μήνα, το πούμε, όπως και στην περίπτωση της Κύπρου, αλλά φαίνεται να οι αυξήσεις στην τιμή του φυσικού αερίου και η ενεργειακή ανασφάλεια της Ευρώπης έχει οθήσει, ας πούμε, έχει λειτουργήσει σαν καταλήτης προς την κατεύθυνση, ας πούμε, να βρεθούν οι κλεισές στο ΜΕΤ για να επιληθούν αυτά τα προβλήματα τα οποία χρονίζουν τώρα. Εντάξει, δεν έχει ανακαλυφθεί όμως κάποιο πεδίο, ας πούμε, μεταξύ των δύο χωρών, δηλαδή Ισραήλ και Λιβάνο. Αλλά σίγουρα αυτά τα δεδομένα, δηλαδή να επιληθούν κάποια προβλήματα, θα βοηθήσουν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και στην Κύπρο, ειδικά μετά, τώρα έχουμε να θυμίσουμε ότι υπάρχει και η όθρηση εν εξέλιξη, η ΔΕΣ1. Είναι πάρα πολλά τα δεδομένα, αλλά και η Ursula von der Leyen και η Ευρωπαϊκή Αξιωματούχη θα αντιληφθεί ότι αν δοκιμάσει ο Ιωδοπορία
διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο προς τον ενεργειακό σχεδιασμό της Ευρώπης. Άρα είναι κάτι το οποίο σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει και το ενεργειακό φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν οι χώρες της περιοχής εκτός από την Τουρκία. Άρα είναι πολλά πράγματα που τρέχουν και ελπίζω να υπάρχει και μια αίσια κατάληξη σύντομα. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπω ότι υπάρχει αρκετή θέληση και από την Ισραηλινή πλευρά αλλά και από την Κυπριακή να βρεθεί χτιστή δομή για το Αφροδίτη και νομίζω καιρός ήταν να γίνει κάτι τέτοιο. Την ώρα που η ενεργειακή κρίση συνεχίζεται και κανένας δεν γνωρίζει πότε θα φτάσουμε στην οροφή και να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για να πέφτουν οι τιμές, όλοι στην Κύπρο, ακούγοντας τα τελευταία χρόνια τη συζήτηση για τα οικόπεδα, τις αδειοδοτήσεις, τις έρευνες που γίνονται κτλ., όλοι σκέφτονται πότε επιτέλους θα επωφεληθούμε ακριβώς από αυτή τον ενεργειακό σχεδιασμό και πότε θα ενεργοποιηθεί, πότε θα μπει στην πρίζα και θα πατήσουμε ή θα ενεργοποιήσουμε τον διακόπτη. Εσείς οι ειδικοί, οι ακαδημαϊκοί προβληματίζεστε, κάνετε εκτιμήσεις. Κάναμε εκτιμήσεις και του κόστους και των επιλογών αξιοποίησης του φυσικού αερίου. Να αρχίσουμε από το πρώτο ερώτημα, διότι είναι επίκαιρο με την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο στοίχημα είναι ότι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Ευρώπης, που είναι η Γερμανία, έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό η ανταγωνιστικότητά της. Σε σημείο που πάρα πολλές εταιρείες σκέφτονται να μεταφέρουν τις εργασίες τους στο εξωτερικό, διότι πλέον είναι τόσο ψηλό το κόστος ενέργειας που κάποια εργοστάσια έχουν σταματήσει την παραγωγή, έχουν περιορίσει την παραγωγή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα αλλάξει και τις ισορροπίες ως προς τις εξαγωγές σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Όπως γνωρίζετε, σε μεγάλο βαθμό η γερμανική βιομηχανία έχει βασιστεί κυρίως σε φτηνό φυσικό αέριο, το οποίο διοχετευόταν από τη Ρωσία, το οποίο δεν θα έχουμε ξανά την ίδια κατάσταση. Τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν και για πάντα. Δηλαδή, αυτά τα δεδομένα, ειδικά όταν επέφερε το εμπάρκο στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, αργού και παραγόγων του σε ευρωπαϊκό έδαφος, μιλάμε για τελείως διαφορετικά δεδομένα και το LNG δεν μπορεί να μετατρέψει ξαφνικά ό,τι είχαμε, δηλαδή να είναι χαμηλό κόστος ενέργειας ώστε να βοηθάει την οικονομία. Άρα αυτό είναι το ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πονοκεφαλιάζει τις γερμανικές επιχειρήσεις. Πάντως τώρα το πρωί, κύριε Χατζηστάσου, πριν από λίγο ήρθε ένα μήνυμα από το Reuters που μεταδίδει αποκλειστικά, λέει ότι Γερμανία και Κατάρ τα βρήκαν κατέληξαν σε συμφωνία, λέει, για την αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, LNG, για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Τουλάχιστον, λέει, είναι έγκαιρες και διασταυρωμένες αυτές οι πηγές. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Σε κάποιο βαθμό μπορεί να καλύψει το 9% την εξάρτηση σε ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά το LNG είναι τόσο δαπανηρό, δηλαδή περίπου, να σας πω, είναι 10 φορές σε σχέση με το φυσικό αέριο το οποίο δέχεται μέσα αγωγούς, που είναι πολύ δύσκολο να χτιστεί αυτή η ανταγωνιστικότητα και αποκτά μεγάλο πλεονέκτημα οι αμερικανικές επιχειρήσεις και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αμερικανικό έδαφος, δηλαδή είναι πολύ πιο φθηνό το κομμάτι της ενέργειας, δηλαδή το φυσικό αέριο. Αυτό είναι κάτι δύσκολο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό έδαφος. Μπορεί να καλυφθούν οι ανάγκες του χειμώνα, αυτό είναι ένα θετικό, αλλά οι Καταλανοί και οι άλλες εταιρείες θέλουν μακροχρόνια συμπόρια. Άρα θέλει χρόνο για να απεξαρτηθείς από τους Ρώσους. Αυτό είναι το συμπέρασμα αυτό ουσιαστικά. Αυτό το στίχημα είναι ο επόμενος χειμώνας, αλλά εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι από τώρα και μπρος τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά ως προς τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Δεν αναπτυχθούν ενεργειακοί πόροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ δύσκολο η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρκετών χωρών της Ευρώπης, ας πούμε, να αναπτυχθεί. Όμως υπάρχει μια πείρα, τουλάχιστον στην Ανατολική Μεσόγειο. Μπορεί να διοχετευτεί αυτό το φυσικό αέριο προς τις αγορές και γι' αυτό βλέπουμε και την όθηση σε κάποια ζητήματα τα οποία χρονίζουν. Και είναι κάτι το οποίο, έστω και σε μορφή υγροποιημένου φυσικού αερίου, αυτό είναι καλύτερο παρά να περιμένουμε, ας πούμε, να
κοντιστούν αγωγή να μεταφέρουν το φυσικό αέριο είτε μέσω Τουρκίας είτε μέσω Ελλάδας προς ευρωπαϊκό έδαφος. Το LNG φαίνεται αυτή τη στιγμή να κερδίζει το ενδιαφέρον, είτε είναι από τη Μέση Ανατολή, είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε από την Ανατολική Μεσόγειο. Και φαίνεται ότι αυτό θα είναι η πιο σύντομη λύση ώστε να γίνει περισσότερο ποικιλόμορφη ενεργειακή ως εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα να έχουμε κάποιους πόρους όπως αναφέρε και ο κ. Κυπριανού πριν λίγο. Ξέρετε, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Πρόσφατα υπεγράφει και ένα μνημόνιο συνεργασίας ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών μεταξύ Ρωσίας και Ιράν. Και λέγεται ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο στόχος, ο μακροπρόθεσμος στόχος, είναι να χτιστεί ένα καρτέλ στο κομμάτι της ενέργειας, τα πρότυπα του ΟΠΕΚ, με στόχο και σκοπό να καθορίζει, να γίνουν οι κύριοι παίκτες καθορισμού όσον αφορά τις ποσότητες, αλλά και των τιμών. Αυτό είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο και πώς θα επηρεάσει το παγκόσμιο γίγνεσθε. Του φυσικού αερίου μιλάμε. Ναι, του φυσικού αερίου. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου ορίζονται σε τρεις γεωγραφικές περιοχές. Mm-hmm. Είναι η Ασία, η οποία είναι oil linked, είναι συνδεδεμένη με την τιμή του πετρελαίου. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο είναι gas to gas, το οποίο ορίζεται από τις ποσότητες και τις τιμές του φυσικού αερίου σε αγούς. Και είναι οι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες είναι συνδυασμός των δύο, ένα υβριδικό μοντέλο. Όμως να μην ξεχνούμε ότι η συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ιράν αυτή τη στιγμή, αυτές οι χώρες είναι οι δύο χώρες οι οποίες βρίσκονται ας πούμε, σε εμπάρκο, δηλαδή όχι μόνο ας πούμε, στις εξαγωγές θα επιβληθεί σύντομα, αλλά και τεχνολογίας. Και αυτό σε βάθος χρόνου, τουλάχιστον στην Ρωσική Ομοσπονδία, θα μειώσει την παραγωγή. Ας θυμίσουμε επιπλέον ότι το Ιράν ας πούμε, δεν μπορεί να εξάξει φυσικό αέριο, δεν υπάρχουν μονάδες υγροποιημένου φυσικού αέριου. Φυσικά μπορεί να εξάξει μέσω αγωγών και εξάγει προς την Τουρκία. Το ίδιο κάνει και η Ρωσία προς την Τουρκία μέσω του First Stream και με μικρότερο βαθμό προς την Ευρώπη. Αλλά νομίζω ότι οι ποσότητες θα είναι τόσο μικρές, διότι το Ιράν είναι μεγάλη παραγωγός χώρα ας πούμε, φυσικού αερίου, έχει μεγάλα αποθέματα, έχει τα δεύτερα μεγαλύτερα στον κόσμο μετά από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Και από τη στιγμή που δεν μπορούν να εξάξουν, ας πούμε, σίγουρα δεν θα είναι πολύ δύσκολο να ορίζουν τις τιμές, διότι οι τιμές ορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση που οι μεγάλες ανάγκες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Ασία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα ήθελαν να ορίζουν τις τιμές. Αλλά δεν νομίζω να έχουν ουσιαστική διαφορά. Και αυτό που λέμε ότι η Ρωσία θα διοχετεύει το φυσικό αέριο προς άλλες κατευθύνσεις, διότι θα αντικαταστήσει. Να μην ξεχνάμε και την σύραξη τώρα στα σύνορα Αζερβαϊτζάν-Αρμενίας, όπου και εκεί βρίσκεται η ενέργεια πίσω από αυτή την εκτός από τα άλλα τόσα τα οποία κινητοποιεί και προάγει η Τουρκία με τους γνωστούς τρόπους της. Νομίζω και το αέριο είναι ένα κομμάτι αυτής της σύραξης. Σίγουρα είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο μας ανησυχεί. Αλλά φαίνεται ότι εντάξει, τουλάχιστον εκεί έχουν εμπλοκεί και άλλες χώρες. Το θέμα είναι να σταματήσουν οι εκτροπραξίες διότι σκοτώνονται αυτές τις ζωές. Αλλά η Τουρκία μέσω του στρατηγικού εξοπλισμού που παρέχει, δηλαδή τα drones, που κάνει και στην Ουκρανία, ακριβώς παίζει ουσιαστικό ρόλο στην έκφαση των αποτελεσμάτων ακριβώς. Και την προηγούμενη φορά που είχε μεταξύ Αρμενίας ας πούμε, και Αζερβαϊτζάν, είχε παίξει καθοριστικό ρόλο ας πούμε, η τεχνολογία αυτή. Και το ίδιο βλέπουμε να συμβαίνει και στην Ουκρανία, παρόλο που έχουν πολύ καλές φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία. Αλλά οι δυτικές χώρες έχουν αντιληφθεί το σκοτεινό ρόλο της Τουρκίας σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει όχι μόνο το ΝΑΤΟ και πάρα πολλές μεγάλες στρατηγικές δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή, διότι βλέπουν ότι η Τουρκία σύρεται περισσότερο και πιο κοντά στην αγκαλιά του Πούτιν. Η εξάρτηση ας πούμε, προς εισαγωγές φυσικού αερίου αυτό τη στιγμή έχει πλεονέκτημα η Τουρκία, διότι έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ αυτή τη στιγμή που μειωθήκαν οι εξαγωγές προς άλλες κατευθύνσεις ας πούμε, ρωσικού φυσικού αερίου. Και σε κάθε βαθμό εξαρτάται και από το Ιράν. Αλλά ελπίζουμε ότι σε βάθος χρόνου ας πούμε, θα έχει κάποιες επιπτώσεις. Ήδη έχουμε ακούσει το. Νομίζω είναι δίκοπο μακέρι και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο είτε για τους Αμερικανούς είτε για τους Ευρωπαίους να περιθωριοποιήσουν την Τουρκία και να δημιουργήσουν ένα νέο Ιράν. Τη στιγμή που έχουν να διαχειριστούν από τη μία το Ιράν, να δημιουργήσουν μια νέα κατάσταση προβληματική. Πιο προβληματική, είναι ήδη προβληματική η αλήθεια να λέγεται. Αλλά φαίνεται ότι ζυγίζουν το κόστος και το όφελος για την ώρα. Και είναι αυτό που είπατε, είναι σε αμηχανία.
Ακούμε και για ευχαριστίες για τη συμβολή τους στην κρίση με την Ουκρανία κτλ. Ναι. Δηλαδή είναι και λίγο παλαβά που ακούγονται όλα αυτά, αλλά είναι στο πλαίσιο των γεωστρατηγικών παιχνιδιών που παίζονται, έτσι δεν είναι. Δεν είναι τυχαία. Ακριβώς, ναι. Αλλά είναι, η Τουρκία δεν μπορεί να ξεχάσει, ας πούμε, να αμφισβητήσει ότι έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό, ας πούμε, στο ΝΑΤΟ. Έχει ισχυρούς συμμάχους όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι γεωστρατηγικά σε πολύ καλή σημείο και σίγουρα παίζει καθοριστικό ρόλο, ας πούμε, ως προς τις εξαγωγές σιτηρών, το οποίο έχει αποδειχθεί σε ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί. Ήδη βλέπουμε και τα Ηνωμένα Έθνη, ας πούμε, τον κύριο Κουτέρες, πόσο φιλοτουρκική στάση τηρεί και είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία έρχονται να προσθεθούν προς το σημείο και σίγουρα η Τουρκία θα εκμεταλλευτεί. Είναι κάτι το οποίο παραδοσιακά έχει κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηστάσου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.